Καλησπέρα σας. Είμαι Magpie. Σήμερα σας έχω φέρει σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος, το οποίο είναι αρκετά μοβ και την χάνει να είναι και η οικία μου. Καλώς ήλθατε στο σπίτι μου λοιπόν. Νομίζω ότι έχουμε το κατάλληλο mood για να σας πω μια πολύ ενδιαφέρουσα και αρκετά παράξενη, θα έλεγα, ιστορία. Η ιστορία αυτή, μπορώ να πω, μου πήρε αρκετό χρόνο. Όχι μόνο να μου την εξιστορήσουν, γιατί είναι και αρκετά μεγάλη, spoil, αλλά πήρε και αρκετό διάστημα στο να μπορέσω να πείσω τον άνθρωπο τελικά να μας την εκμνηστηρευτεί. Φυσικά ο άνθρωπος αυτός δεν ήθελε να αναφερθεί το όνομά του, οπότε τα ονόματα που θα πω θα είναι εντελώς τυχαία, καθώς επίσης και οι τοποθεσίες. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Το συγκεκριμένο άτομο, ας τον πούμε Γιώργο, είναι καλός μου φίλος και φυσικά συνδρομητής του καναλιού. Τον γνωρίζω αρκετό καιρό, δεν πολύ πιστεύει σε όλα αυτά τα οποία εμείς αναφέρουμε κατά καιρού στο κανάλι, αλλά ακούει, μπορώ να πω, και γι' αυτό και παρακολουθεί το κανάλι μας. Κάποια στιγμή, πριν κάμποσα χρόνια, είχε κανονίσει μαζί με μία παρέα που είχε τότε, ήταν δηλαδή συνολικά 5 άτομα, ο Γιώργος, ο κολλητός του ο Στέλιος, άλλα 2 παιδιά που ήταν απλά γνωστοί και οικογενειακοί φίλοι, η Λένα. Κάποια στιγμή λοιπόν κανόνισαν να πάνε να κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ σε μια πάρα πολύ όμορφη τοποθεσία αρκετά μακριά από την Αθήνα. Στο συγκεκριμένο σημείο που αποφάσισαν να κατασκηνώσουν, λίγο πιο πάνω υπάρχουν και κάποια αρχαία. Είχαν κανονίσει να κάτσουν περίπου 3 μέρες. Την τρίτη μέρα, την τελευταία, ο Γιώργος αποφάσισε να κάνει ένα πείραμα. Η αλήθεια είναι ότι τον είχα ψιλοτσιγκλίσει κι εγώ, κατά καιρούς του λέγα διάφορα. Πήρε λοιπόν τον κολλητό του το Στέλιο, ξεμάκρυναν αρκετά από την ομάδα, από τα υπόλοιπα παιδιά και ανεβήκανε προς τα πάνω που ήταν τα αρχαία. Υπήρχαν κάποια χαλάσματα κάποιου ναού. Αποφάσισαν να κάνουν ένα είδος τελετουργικού, αρχαιοελληνικού τύπου. Είπανε κάποιους ύμνους και απλά περιμένανε. Η ώρα ήταν μεσημέρι, δεν συνέβη κάτι και απλά κατηφόρησαν και πήγανε στα παιδιά. Φυσικά δεν ανέφεραν ούτε ο Γιώργος ούτε ο Στέλιος κάτι στα υπόλοιπα άτομα. Κάποια στιγμή νύχτωσε, οπότε ανάψανε φωτιές, ψήσανε, τρώγανε, ήπιανε και άρχισαν να κουβεντιάζουν μεταξύ τους, οπότε τους πήρε το βράδυ, θα είχε πάει μετά τις 12 σίγουρα. Κάποια στιγμή εκεί που συζητάγανε, πετάγεται η Λένα και λέει «Σσσσσσσσσσσσσ, παιδιά, σταματήστε, μην μιλάτε». Την κοιτάνε τα παιδιά και κοκάλωσαν. Της λένε «Λένα, τι έγινε». «Σσσσσ», λέει, «μισό λεπτό». Και ξαφνικά κοιτάει προς τα πάνω και λέει «Πετάγεται ο Γιώργος, τι είναι πάνω». Λέει «Ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν το νιώθετε αυτό το πράγμα. Υπάρχει κάτι τεράστιο αυτή τη στιγμή από πάνω μας». Φυσικά τα παιδιά κοιτάζαν όλοι προς τα πάνω και δεν βλέπανε κάτι. Και τις λένε τις κοπέλες, λένε τι είναι αυτά που λες, τι εννοείς κάτι μεγάλο. Λέει ρε παιδιά δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι κάτι σαν ούφο. Σαν τεράστιος δίσκος, σαν κάτι ζωντανό όμως, όχι μηχανικό ή κάτι τέτοιο. Και ξαφνικά εκεί που κοιτάνε νιώθουν να σύεται το έδαφος, σαν να γινόταν ένας μικρός σεισμός ακριβώς εκεί που κάθονταν. Εννοείται πανικοβλήθηκαν όλοι, άρχισαν να τρέχουν από εδώ και από εκεί, οπότε σκέφτηκαν ότι το καλύτερο θα ήταν απλά να τα μαζέψουν και να φύγουν μες τη νύχτα άρον-άρον. Και φυσικά έτσι έγινε. Όταν φτάσαν Αθήνα, είπαν να μην μιλήσουν για το συμβάν. Τέλος πάντων περάσαν οι μέρες και ξαφνικά ένα πρωί, αρκετά νωρίς, χτυπάει το τηλέφωνο του Στέλιου, του κολλητού του Γιώργου. Και ακούει μια τρεμάμενη φωνή αρκετά γνώριμη. Ήταν ο Γιώργος φυσικά. Του λέει «Γιώργο τι έπαθες, καταρχήν τι ώρα είναι αυτή, είναι 7 το πρωί, τι συμβαίνει». «Στέλιο, έχω θέματα».
Κοίταξε, του κάνει, βλέπω πολύ παράξενα όνειρα εδώ και μια εβδομάδα και βασικά βλέπω ένα συγκεκριμένο όνειρο, ξανά και ξανά. Του κάνει ο Στέλιος, όπα φίλε, και εγώ βλέπω περίεργα όνειρα και βασικά βλέπω και εγώ ένα συγκεκριμένο όνειρο, ξανά και ξανά. Και του λέει, Στέλιο, βλέπω ότι βρίσκομαι σε ένα παράξενο μέρος, το οποίο μου είναι εντελώς άγνωστο. Βλέπω ότι εισέρχομαι μέσα από κάτι σαν στοά, σαν τρύπα, σαν τούνελ και βρίσκομαι μέσα σε ένα πράγμα σαν μεγάλο σπήλαιο, αλλά το περίεργο είναι ότι είναι και ψιλοχτισμένο γύρω γύρω, δηλαδή σαν να το έχει κατασκευάσει άνθρωπος, σαν να έχει τούβλα ή κάτι τέτοιο. Του λέει ο Στέλιος, για συνέχισε Γιώργο, γιατί αυτά που λες μου φαίνονται λίγο γνώριμα. Φίλε, δυστυχώς είναι σκοτάδι εκεί μέσα σχεδόν. Υπάρχει ένα μικρό φως, σαν από δάδα, σαν από κάτι. Εκείνη τη στιγμή που προσπαθώ να δω, να καταλάβω πού βρίσκομαι, ακούω κάτι σαν κραυγές, σαν παράξενους ήχους, σαν κάτι να έρχεται κατά πάνω μου. Τρομοκρατούμε απίστευτα και απλά ξυπνάω. Και του απαντάει ο Στέλιος. Βλέπω κάτι αρκετά παρόμοιο. Βλέπω αυτό το πράγμα που λες σαν σπήλαιο, απλά εγώ βλέπω και κάτι σαν ξύλινο αντικείμενο περίπου στη μέση. Του λέει, ρε φίλε, κάτι μου λέει, κάτι σαν να θυμάμαι, για προχώρα. Επίσης, από αυτό το αντικείμενο το ξύλινο, από εκεί είναι που βγαίνει και το φως. Τώρα που το σκέφτομαι, παίζει όντως από εκεί να έβγαινε το φως. Φίλε, νομίζω ότι τρελαίνομαι. Δεν γίνεται εκεί οι δύο να βλέπουμε τα ίδια πράγματα. Τέλος πάντων, αφού συνέχιζαν να συζητάνε όλη αυτή την κατάσταση με τα όνειρα, δεν βρήκανε κάποια άκρη. Οπότε ο Γιώργος αποφασίζει πλέον να μιλήσει στη Λένα. Προσπαθώ να σας τα πω όσο πιο με τη σειρά που γίνανε, διότι έχουν συμβεί αρκετά γεγονότα και εμπλέκονται ουσιαστικά σχεδόν όλα τα άτομα που είχαν βρεθεί στην κατασκήνωση. Ελπίζω να μην ξεχάσω κάτι από τις λεπτομέρειες, αλλά δεν είναι ότι τα έχω βιώσει εγώ. Τέλος πάντων, παίρνει τηλέφωνο τη Λένα ο Γιώργος. Της λέει πολύ στα γρήγορα ότι κάτι δεν πάει καλά, οπότε κανονίζουν ένα ραντεβού στο μοναστηράκι, να βρεθούν να τα πούνε από κοντά. Την άλλη μέρα έχουν κανονίσει να βρεθούν. Ξεκινάει ο Γιώργος, παίρνει το μετρό. Μέσα στο μετρό κάποια στιγμή άκουσε ότι μπήκε κάποιος, ξέρετε, από αυτούς τους επέτες που πουλάνε είτε στυλό είτε απλά ζητάνε χρήματα. Κάποια στιγμή έφτασε στη θέση που στεκότανε και γυρνάει απλά και τον κοιτάει. Και τον κοιτάει και ο επέτης ταυτόχρονα. Τα μάτια του ανθρώπου αυτού ήταν πολύ παράξενα. Λες και δεν ήταν καν ανθρώπινα. Ένιωθε λες και βλέπανε την ψυχή του. Οπότε σάστησε ο Γιώργος και έκανε ασυναίσθητα και ένα βήμα προς τα πίσω. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε να κάνει, ενώ δεν το έκανε ποτέ του, ήταν απλά να του δώσει χρήματα. Δυστυχώς όμως δεν είχε ούτε ένα κέρμα να του δώσει. Είδε ότι κουβάλαγε στην πλάτη του ένα πράγμα σαν σακίδιο και πάνω είχε γραμμένα με μια στάμπα τη λέξη Ζεύς και από κάτω έναν κεραυνό, το οποίο του φάνηκε πολύ παράξενο. Έφτασε στη στάση που έπρεπε να κατέβει και απλά βγήκε από το μετρό. Φυσικά λίγο πιο κάτω συναντήθηκε με τη Λένα, πήγανε σε μια καφετέρια και κάτσανε. Πριν ξεκινήσει να της λέει, του κάνει η Λένα, να σου πω ρε εσύ Γιώργο, μου συνέβη κάτι παράξενο τώρα που ερχόμουνα. Όπως κατηφόριζα την Ερμού με τα πόδια, κάποια στιγμή βρέθηκα περίπου στο ύψος που είναι το Honto Center. Παρατήρησα μία κοπέλα, η οποία πρέπει να ήταν μάλλον ζητιάνα, αλλά μου φάνηκε πολύ παράξενη. Η κοπέλα αυτή φαινόταν λες και είχε λεφτά, ήταν ντυμένη με καλά ρούχα, ήταν χτενισμένη με το μαλλί της φτιαγμένο. Ρε Γιώργο, ένιωσα τόσο έντονη την ανάγκη να της δώσω χρήματα και όντως κατευθείαν έβγαλα το πορτοφόλι μου, έπιασα όποια κέρματα ήταν, ούτε καν τα είδα και τις τα ρίξα μέσα στο κυπελάκι που κρατούσε. Και εκείνη τη στιγμή απλά σήκωσε το κεφάλι της και με κοίταξε. Δεν θα το πιστέψεις Γιώργο. Η τύπισσα ήταν τέλεια βαμμένη και μάλιστα είχε βάψει τα μάτια της με πάρα πολύ έντονα χρώματα, μπλε, πράσινο,
τα δέματια της ήταν τόσο διαπεραστικά και το βλέμμα της, ένιωσα τόσο αμηχανία και δεν θα το πιστέψεις τι έκανα, Γιώργο. Απλά μπήκα μέσα στο Hondo Center, γιατί δεν ήξερα τι να κάνω. Φυσικά μέσα στο Hondo Center ντράπηκα, οπότε πήγα και πήρα απλά ένα μολυβάκι, το πλήρωσα για να μην μπω και βγω έτσι με άδεια χέρια. Πόση ώρα να έκανα, 2 λεπτά. Με το που βγήκα δεν υπήρχε η ζητιάνα. Εξαφανίστηκε μέσα σε 2 λεπτά. Ήταν εκεί δηλαδή μόνο για να της δώσω εγώ τα χρήματα. Τι απέγινε. Ο Γιώργος της είπε και αυτό στην παράξενη εμπειρία, όπως την θεώρησε, με τον επέτη μέσα στο μετρό. Και συνεχίσανε φυσικά να μιλάνε και για τα υπόλοιπα συμβάντα, για τα όνειρα κτλ. Και επιτέλους της εκμνηστηρεύτηκε και αυτό που είχε γίνει επάνω στον αρχαίο ναό, αλλά φυσικά δεν μπορούσαν να βρουν άκρη. Κάποια στιγμή μετά από κάνα 2 εβδομάδες, ο Στέλιος δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από έναν φίλο του, ο οποίος έμενε σε ένα χωριό και είχαν πολύ καιρό να βρεθούνε, οπότε απλά του πρότεινε μήπως πέρναγε και κάθονταν για μερικές μέρες. Και συνεφώνησε φυσικά και του είπε να φέρω και το φίλο μου τον Γιώργο, να είμαστε πιο μεγάλη παρέα, και του είπε φυσικά, φέρ' τον. Θα πέρναγαν ένα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Με το που φτάσανε, κατευθείαν τους υποδέχτηκε «Θα τον πούμε Γιάννη». Ψήσανε, φάγανε, συζητάγανε για διάφορα θέματα και κάποια στιγμή βράδιασε. Οπότε, επειδή ο Γιάννης πίστευε στα πιο έτσι παρανορμάλ και όλα αυτά, άρχισε να τους λέει περίεργες ιστορίες εκεί του χωριού, ότι και καλά περνάει μια περίεργη γριά σε ένα σημείο λίγο πιο πάνω που θεωρείται στοιχειωμένο. Έτσι για κάποιον παράξενο λόγο του κέντρισε το ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία του Γιώργου και πέταξε την ιδέα να πάνε σε αυτό το μέρος. Μιας που ήταν βράδυ, μιας που ήταν και πανσέλινος, να δούνε αν όντως θα εμφανιστεί η λεγόμενη γριά. Πήρανε μερικές μπύρες μαζί τους. Και όντως φτάσανε στο συγκεκριμένο σημείο, φυσικά δεν υπήρχε τίποτε, το μόνο που ακουγόταν ήταν κάποιες κουκουβάγες. Συνέχισαν τα παιδιά να μιλάνε, πίνανε τις μπύρες τους και σε κάποια φάση απλά λέει ο Γιώργος, εγώ παιδιά θα πρέπει να πάω λίγο προς νερού μου. Ξεμάκρυνε ο Γιώργος λοιπόν και απλά τα παιδιά τον περιμένανε. Συζητώντας καταλάβανε ότι είχε περάσει αρκετή ώρα που είχε φύγει ο Γιώργος και άρχισαν να τον φωνάζουνε. Φυσικά δεν δέχτηκαν καμία απάντηση. Τότε τους έπιασε ένα ρίγος τρόμου και απλά άρχισαν να ψάχνουν γύρω τριγύρω. Πουθενά ο Γιώργος. Λες και τον είχε καταπιεί η γη. Συνέχιζαν να ψάχνουν και κάποια στιγμή είχαν καταλάβει ότι τον ψάχνανε για πάνω από μία ώρα. Εννοείται είχαν ξεμακρύνει αρκετά από το αρχικό σημείο. Συνέχιζαν να φωνάζουν τον Γιώργο και ακούστηκε κάτι σαν βογγητό. Προχώρησαν τα παιδιά λίγο πιο κάτω και ακούγονταν πιο δυνατά. Προχωράνε και τι να δούνε. Βλέπουνε τον Γιώργο πεσμένο με το κεφάλι προς τα κάτω, μπρούμητα δηλαδή, και να βγάζει κάτι σαν περίεργες κραυγές και βογγητά. Τον ταρακουνάνε, τον κάνουνε, τίποτε. Ο Γιώργος δεν επικοινωνούσε καθόλου. Οπότε απλά τον εβάλανε στους ώμους και γύρισαν σπίτι. Τελικά τον άφησαν απλά να κοιμηθεί. Το πρωί ξυπνάνε και ο Γιώργος ήταν μια χαρά. Λες και δεν είχε συμβεί τίποτε. Όπως καταλαβαίνετε τον κάθισαν κάτω να τους εξηγήσει πώς βρέθηκε 600 μέτρα πιο μακριά από το σημείο που ήταν τα παιδιά. Τους κοιτάει ο Γιώργος και τους λέει, παιδιά, έχω να σας πω κάτι για το οποίο είμαι σίγουρος ότι δεν θα με πιστέψετε. Φανταστείτε ότι ούτε κι εγώ πιστεύω τον ίδιο μου τον εαυτό και αυτά που βίωσα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι πήγα όντως να βρω ένα σημείο να κάνω την ανάγκη μου και είδα κάτι σαν έναν παράξενο σχηματισμό που κάνανε οι θάμνοι, σαν τρύπα. Και καθώς προχωρούσα, μου φάνηκε ότι άκουσα κάποιον με πολύ γνώριμη φωνή να με καλεί να μπω μέσα. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν κάποιος από εσάς. Τελικά πήρα απόφαση να δω τι ήταν.
χώθηκα μέσα σε αυτή την τρύπα και με μεγάλη μου έκπληξη είδα ότι υπήρχαν σκαλοπάτια και ότι στο τέρμα των σκαλοπατιών κάτι φωτιζότανε. Οπότε άρχισα να κατεβαίνω τα σκαλοπάτια. Συνολικά πρέπει να κατέβηκα 17 σκαλοπάτια και για κάποιον επίσης παράξενο λόγο δεν φοβόμουν καθόλου. Προχώρησα προς τα μέσα και το φως αυτό γινόταν όλο και πιο έντονο. Ξαφνικά κοιτάζω γύρω μου και καταλαβαίνω ότι βρίσκομαι σαν μέσα σε ένα σπήλαιο, να το πω, το οποίο ήταν όμως σαν χτισμένο από ανθρώπους. Δεν ήταν φυσικό. Πέφτει το βλέμμα μου σε ένα πράγμα σαν σεντούκι, να το πω. Το μόνο που κατάλαβα ήταν ότι από πάνω ακριβώς από αυτό το πράγμα η οροφή έσταζε ένα περίεργο υγρό, κόκκινο στο χρώμα, ας πούμε. Και έπεφτε ακριβώς στο κέντρο μέσα σε αυτό το σεντούκι. Ήταν σαν να τρεμόπαιζε φως εντός του σεντουκιού αυτού. Λες και κάτι το ενεργοποιούσε από αυτό το υγρό. Και τότε κατάλαβα ότι αυτό ήταν η πηγή του φωτός εκεί μέσα. Και εκείνη τη στιγμή που αρχίζω και καταλαβαίνω ότι όλα αυτά μου είναι αρκετά γνώριμα και ότι μοιάζουν πάρα πολύ άσχημα με αυτά που έχω δει στο όνειρό μου, ξαφνικά ακούω κάτι σαν σύρσιμο να έρχεται από προς τα μέσα. Όπως γυρνάω και κοιτάω, βλέπω στον τοίχο ένα πράγμα σαν μορφή, σαν σκιά ενός, να το πούμε, τεράστιου φιδιού να έρχεται έτσι κατά πάνω μου. Και από εκεί και πέρα, παιδιά, δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Φυσικά ο Γιάννης έσκασε στα γέλια μόλις άκουσε όλα αυτά και το μόνο πράγμα που του είπε ήταν ότι, φίλε, μάλλον ήπιες πολλές μπύρες χθες και ίσως να πήρες και τίποτα άλλο και σε πείραξε. Ο δε Στέλιος τον κοίταξε και δεν γέλασε καθόλου, διότι είχε δει κάτι παρόμοιο και αυτό στον ύπνο του και του είπε, εγώ φίλε σε πιστεύω, τα πιστεύω όλα. Και συνεχίζει ο Γιώργος και λέει, ρε παιδιά, πώς γίνεται όλο αυτό? Και το θέμα είναι ότι με βρήκατε κι αλλού για αλλού. Εγώ δεν θυμάμαι ούτε αν βγήκα, ούτε πώς πήγα εκεί πέρα. Τέλος πάντων, δεν συνέχισαν την όλη κουβέντα, διότι ο Γιάννης δεν πίστευε λέξη από όλα αυτά που έλεγε ο Γιώργος και το μόνο που έκανε ήταν απλά να τον πειράζει και να τον χλεβάζει για τις πολλές μπύρες που ήπιε. Τα παιδιά δεν κάτσανε τις υπόλοιπες μέρες, απλά φύγανε το ίδιο μεσημέρι. Ο Γιάννης τους είπε ότι δεν υπήρχε τέτοιο μέρος εκεί πέρα, ότι δεν υπάρχει κάποιο είδους πηγάδι, ότι δεν υπάρχει κάποιο σπήλαιο ή κάποια σύραγγα. Επειδή περιπλέκεται αρκετά όλη αυτή η ιστορία, αυτός ήταν και ο λόγος που ο Γιώργος τόσο καιρό δίσταζε να μου την διηγηθεί. Μήπως τότε που κάνανε εκείνο το τελετουργικό στον ιερό εκείνο ξεχασμένο τόπο, άνοιξε και ο ασκός του αιώλου? Μήπως συνδέονται τα όνειρα που είδανε ο Στέλιος και ο Γιώργος τελικά μεταξύ τους? Και γιατί να βρεθούνε στο συγκεκριμένο μέρος και γιατί να χαθεί ο Γιώργος? Γιατί να πάθει όλα αυτά? Μήπως είναι όλα μια θεϊκή συγχρονικότητα? Μήπως τελικά οι ενέργειες και όλα αυτά που εμείς νομίζουμε νεκρά πλέον και ξεχασμένα και ερείπια είναι όντως ζωντανά? Εσείς τι πιστεύετε?